Λόντσαρ. Πάσα για τον Λαμπριάκο. Ο Λαμπριάκος σε θέση βολής, πλασάρι και 3-0. Ο Λεκμπέλο γεμίζει όπως λέμε για τον Λαμπριάκο. Έρχεται από πίσω ο Μητσόπουλος να πιάσει το σούτ. Έβαλε το κεφάλι του εκεί. Ο Λαμπριάκος σουτάρει και είναι το γκολ. Έγινε το σούτ από μακριά. Έβαλε το κεφάλι του Μιλόγεβιτς. Ο Λαμπριάκος πήρε το rebound μετά από το δοκάρι. Και ανοίγει το σκορ στο 76ο λεπτό. Ιβάν στο φάουλ. Λαμπριάκος κεφαλιά 2-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον νεαρό center forward του Άρη. 64 λεπτά αγώνα, Άρης Δόξα 2-0. Καραγκούνησα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά του Λαμπριάκου το 1-1 για τον Απόλλωνα στο 28. Εκτελείται το κόρνερ ο Λαμπριάκος στην κεφαλιά, γκολ 4-4. Από το κόρνερ του Ακελαρίδη ο Λαμπριάκος σηκώθηκε μόνος του αφύλακτος, καρφωτή κεφαλιά. Ο Απόλλωνης ισοφαρίζει 9 λεπτά από το τέλος σε 4-4. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Σακελαρίδης. Λαμπριάκος στην κεφαλιά, γκολ μειώνει ο Απόλλωνας. Τικουμέ. Σέντρα σουτ και γκολ από το Λαμπριάκο. 1-0 ο Απόλλωνας, ανοίγει το σκορ. Η άμυνα της ΑΕΚ πιάνεται για άλλη μια φορά στον ύπνο και αυτή τη φορά ο Λαμπριάκος βρίσκει το δρόμο για τα δίχτυα στο 30. Το σκόρερ στους δέκτες σας. Και εδώ κοιτάξτε, ήταν σαν τρασούτ αυτό που έκανε ο Νικόλα Ντικουμέ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλησε να βρει το Λαμπριάκο δηλαδή. Αυτός βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Το τάκτολα. Άνταμτσικ είναι πολύ γρήγορος, πολύ καλή κούρσα, η σέντρα από την άλλη πλευρά ο Λαμπριάκος και ένα πολύ όμορφο γκολ. 1-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από την εκπληκτική κούρσα του Άνταμτσικ. Μπήκε από τα αριστερά, θαυμάσια η σέντρα, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Λαμπριάκος. Ντικουμέ με αντίπαλο τον Κολουτσίδα. Ντικουμέ κρατάει την μπάλα, το δυνατό σουτ, πέφτει ο Κατεργιανάκης, έρχεται ο Λαμπριάκος από κοντά και το 2-1. Η παλιά για τον Λαμπριάκο, μέσα στην περιοχή ο Λαμπριάκος. Και είναι το 1-0 για τον Απόλλωνα. Ο Σταύρος Λαμπριάκος καρφώνει την παλιά του ομάδα. Στο έκτο λεπτό του... Τελείο από Παπαδημητρίου. Κεφαλιά από τον Μάρκο προς τα πίσω. Στρώνει την μπάλα στον Τζίριτς. Γκολ! 1-0 ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Λαμπριάκο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Επιδανίστηκε από τον... Τέταρτο δίδυ του κανονικού, αλλά γι' αυτό άλλωστε ο Μπράντιτς γλίτωσε. Ο Λαμπριάκος θα θέσει για γκολ, γκολ 2-2. Στο 76 ο Λαμπριάκος με αφαιθεί ασκήμα φάουλ έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στο τέρμα της Λάρισας. Λαμπριάκος στο τέταρτο με το χαλκιά πλασάρι και ανοίγει το σκορ στο γήπεδο της Ξάνθης. Νωρίς. Τον Νούρης έχει μπροστά του, θα κάνει και τη σέντρα για τον Λαμπριάκο, το πλασέ, το 2-0 για τη Σκόντα Ξάνθης το 38. Ο Ακύλη που σημαδεύει τώρα τον Λαμπριάκο κατεβάζει με το στήθος, 2-0, υπέροχο. Αυτή τη φορά οι ρόλοι αντεστράφησαν. Λαμπριάκος, ωραίο το τρίγωνο από τους ποδοσφαιριστές της Ξάνθης, ο Παπαδημητρίου που απέφυγε τον Μουκφάιαρ, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Λαμπριάκο, 0-1. Πολύ νωρίς η Ξάνθη ανοίγει το σκορ. Επιτρέθηκε πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό, πίσω στο σκορ με το γκολ του Φουφόκα Έντερσον. 16 λεπτά αργότερα ο Σταύρος Λαμπριάκος με την κεφαλιά αυτή την καρφωτή θα ισοφαρίσει. Λάρης και ο Μπά που έχει περάσει τώρα στην αριστερή πτέρυγα της επιθέσης της Ξάνθης. Πάντα ο Μπά, περιμένει ο Λαμπριάκος. Δεξιότερα ακόμα και το Λαμπριάκο, κεφαλιά και γκολ. 1-0 για την Ξάνθη με την κεφαλιά του Λαμπριάκου. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα η Ξάνθη δεν χαρίστηκε στον Όφη και τελείωσε νικηφόρα την φετινή χρονιά. Με πληροφορίες είχε καλή παράδοση στην Ξάνθη. Για να δούμε τώρα τον Παβιό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την Σκόντα. Ο Λαμπριάκος πλασάρει 2-1 για την Σκόντα. Με το γκολ του Σταύρου Λαμπριάκου. Ένας οπαδός συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς μπήκε μέσα, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού αμέσως μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ της Ξάνθης. Βγαίνει ο Τωροσίδης όμως και κόβει. Εμπαλά περνάει πάνω από τον Κίγα, κεφαλιά πάσα του Άνδρας ο Λαμπριάκου, απευθείας βολέ και γκολ από τον Σταύρο τον Λαμπριάκο. Μακρινό βολέ το οποίο και ξαναβλέπετε. Λαμπριάκος από μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα θαυμάσιο δυνατό μακρινό σουτ. Ύστερα από την κεφαλιά πάσα του Άντζα, ο Λαμπριάκος με βολέ δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Χριστόπουλος. Σκόντα Ξάνθη
Λάρισα 1-0 με τον γκολ αυτό. Και φτάνουμε στο 26ο λεπτό. Η σέντρα, ο Λαμπριάκος πιο ψηλά από τον Γιώργο Ανατολάκη. Θα πάρει την κεφαλιά, θα ισοφαρίσει σε 1-1. Εδώ ο σκόρερ. Πολύ ωραία σέντρα από τον Τιέγκο Κιτάνα. Πιο ψηλά. Ενώ η Ξάνθη στο 45 θα ανοίξει το σκόρ με αυτό το χειριστό σου του Λαμπριάκου, ο οποίος απέφυγε το μαρκάρισμα του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Πανηγυρίζει το σκόρ της Ξάνθης και πρώην παίκτης του Άρη. Και πάλι πάσα από τον Ζουέλα. Ξαρμακαρίστηκε καταπληκτικά ο Λαμπριάκος και ένα περιθώριο. Λαμπριάκος. Άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα με τον Δελκάδο. Ο Λαμπριάκος θα μπει στην περιοχή. Για να δούμε. Προσπάθεια του Λαμπριάκου 1-0. Λαμπριάκος και η αεροπορία. Ο Άντζας εδώ 2-0. Από τον Λαμπριάκο και πάλι. Εφνιδίασε ο Σταύρος Λαμπριάκος το 15ο λεπτό για δεύτερη φορά. Ξαλά και πάλι. Κεφαλιά από τον Σταύρο Λαμπριάκο. 2-0 λοιπόν. Κόρνερ λοιπόν για τη Σκόντα. Η κεφαλιά 3-0 από τον Λαμπριάκο. Χατ-τρικ από τον υψηλόσωμο φορ της γηπεδούχου ομάδας. Ψάχνει τον Λαμπριάκο. Τελικά η μπάλα φτάνει στον φορ της Σκόντα. Κοντά στο 4-0 το πραγματοποιεί ο Σταύρος Λαμπριάκος. Σούπερ παιχνίδι για τον επιθετικό της Σκόντα. 4 γκολ σήμερα. Ντάμα με τον Μασάρα δίπλα του. Ντάμα θα μπει στην περιοχή. Πολύ ωραία. Σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά στα δίκτυα 2-0. Σταύρος Λαμπριάκος και μέσα σε ένα λεπτό. Για τον Λαμπριάκο η παλιά. Ο Λαμπριάκος σε θέση βολής. 2-0 η Ξάνθη. Από τη συνεργασία Ρατζίνσκι και Λαμπριάκου. Πολύ μεγάλη φάση και αυτή τη φορά η εκτελεστική δυνότητα του Σταύρου Λαμπριάκου κάνει το 2-0 στον αγώνα. Εδώ ο Λαμπριάκος πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Λίσκα στο γέμισμα, τρέχει ο Πολωνός ο Γκρίε Γκρέσλακ. Το γέμισμα Λαμπριάκος και 0-1 για την Ξάνθη με το Σταύρο Λαμπριάκος το 27. Μετά από μια φάση διαρκείας όπου το σούτ του Τόμιτς βρήκε στο δοκάρι του Κρέσιτς, ο Λαμπριάκος με κεφαλιά. Που είδε τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει δύο γκολ. Κεφαλιά του Λαμπριάκου, γκολ για την Ξάνθη από τον Σταύρο Λαμπριάκο. Στην εκτέλεση του Κιντάνα μειώνει σε 4-1 η Ξάνθη.